προσέγγιση αυτή, καταλαβαίνουν ότι με τις διαφορές, με τις εχθρότητες, αποτέλεσμα δεν μπορεί να πάρθει. Επομένως, ας δοκιμάσουμε τον τρόπο, την μέθοδο, τον δρόμο της φιλίας και της αγάπης, που δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Θέλω να κάνω μια έκκληση και στη μειονότητα της Τουρκίας στη Κωνσταντινούπολη να αναζητήσει τους τρόπους επικοινωνίας με τη μειονότητα στην Ελλάδα. Πρέπει να αναζητήσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είμαι μεταφράστρια, ξέρω και τις δύο γλώσσες. Βοηθάω τις εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα και τις ελληνικές εταιρείες που πηγαίνουν στην Τουρκία. Ένα άλλο θέμα είναι ότι οι μειονότητες γνωρίζουν καλά και τις δύο κουλτούρες. Μπορούν να βοηθήσουν να μεταφέρουν την κουλτούρα του ενός λαού στον άλλο. Όσο μπορώ να ξέρω, οι Έλληνες κλασικοί, καθώς και σημαντικοί λογοτέχνες του 19ου και του 20ου αιώνα, όπως ο Καζαντζάκης, έχουν μεταφραστεί στα τουρκικά. Τα τελευταία 10 χρόνια, κυρίως Τούρκοι συγγραφείς της δικής μου γενιάς μεταφράζονται στα ελληνικά. Όμως, η σύγχρονη ελληνική φιλολογία είναι ελάχιστα γνωστή στην Τουρκία. Εγώ μεγάλωσα σε αυτή την κοινωνία, μεγάλωσα με τον Ρίτσο, μεγάλωσα με τον Λουίζο, μεγάλωσα με τον Αριστοτέλη, μεγάλωσα με τον Πλάτωνα, ξέροντας ίσως και την ελληνική κουλτούρα πολύ πιο καλύτερα από πολλούς Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Ο Γιαρί Μεράλπ ήταν πρόξενος της Τουρκίας στην Κομωτινή τα χρόνια της Χούντας. Δεν κατάφερε όμως να μάθει ελληνικά. Οι δάσκαλοι της Κομωτινής αρνήθηκαν να του διδάξουν. Είχαν από ό,τι φαίνεται άνωθεν εντολές. Ο Τούρκος πρόξενος έπρεπε να μείνει απομονωμένος. Μια μέρα, με ανοιχτό παράθυρο, άκουγα μουσική του Θεοδωράκη. Έρχεται η αστυνομία και μου λέει: «Κύριε, απαγορεύεται να ακούτε αυτή τη μουσική. Εσείς ακούστε, αλλά κλείστε το παράθυρό σας». Πάω να κλείσω το παράθυρο και βλέπω στην πλατεία να έχει συγκεντρωθεί κόσμος. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ούτε ότι είχα ανοιχτό το παράθυρο. Σήμερα ο Γιαρί Μεράλπ, συνταξίουχος πια διπλωμάτης και πολιτικός σχολιαστής στο CNN Turk, επιθυμεί να διαμεσολαβήσει για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Είχα μια συνάντηση με τον Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Η τουρκική κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει. Βρήκα μια φόρμουλα εγώ ίδιος και το είπα στον κύριο Βαρθολομαίο. Μπορεί να λειτουργήσει ως τμήμα θεολογίας ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου. Είναι κάτι σημαντικό για την Ορθόδοξη κοινότητα. Κατά τη διάρκεια των σεισμών, αγκαλιάσαμε ο ένας τον άλλο. Αλλά υπάρχουν αμοιβαίες και βαθιές ρίζες μίσους στους πολιτισμούς μας. Τις νέες γενιές όμως δεν πρέπει να τις μεγαλώσουμε με έχθρα. Πρέπει να σταματήσουμε τον πολιτισμό του μίσους. Αφήνοντας την Ξάνθη, ρωτήσαμε δύο νέους της μειονότητας αν θα ξεπερνούσαν τη διαχωριστική γραμμή με ένα γάμο. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να το ζήσουμε, όπως και η γνώση. Αν δεν μπορείς να ζήσεις σε αυτή την περιοχή, μπορείς να αφήσεις και να ζήσεις κάπου αλλού. Θα το έκανα το γάμο αυτό αν υπήρχε ένας πραγματικός έρωτας. Ο έρωτας είναι οικουμενικός. Θα παντρευόμουν έναν Έλληνα ακόμη και αν η κοινωνία και οι γονείς μου με αποκήρυσαν. Εγώ δίνομαι στον έρωτα. Θα τα άφηνα όλα πίσω μου και θα παντρευόμουν. Μάλιστα. Να σταματήσουμε τον πολιτισμό του μίσους, μας κάλεσε ο Τούρκος συγγραφέας, πολύ μεταφρασμένος και στην Ελλάδα. Κύριε Ζέπο, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πρώτα ότι έχουμε μια πολιτική υπεροχή απέναντι στην Τουρκία. Ναι.